Πολύ πολύ καλημέρα σας ή καλησπέρα σας πικάκια μου, τι μου κάνετε, ελπίζω να σας βρίσκω καλά και αν δεν είστε καλά μέχρι να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο, εύχομαι όλα να βαίνουν καλά στη ζωή σας. Αργυρό speaking εδώ, καλωσορίσετε στο κανάλι μου. Το κανάλι μου είναι ένα μη χορηγούμενο κανάλι όπου ασχολούμαστε γενικώς με το skincare, με το haircare, με νοικοκυριό, με βλογκάκια, με μαγειρική. Αλλά κυρίως skincare και haircare, μ' αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω, μ' αρέσει να διαβάζω τις έρευνες, να ακολουθώ επιστήμονες που δεν είναι καθόλου τυχαίοι και σωστούς επαγγελματίες, έτσι ώστε να μεταλαμπαδεύσω τις πληροφορίες για τα σπικάκια μου εκεί έξω που δεν ξέρουν και την αγγλική γλώσσα. Σήμερα είναι 14 Φλεβάρι για μένα, με βλέπετε βαμμένη, έχω κάνει ένα στυλ τα μαλλιά μου δεν κάνει να τα αγγίζω και πολύ. Με ένα εργαλείο θερμότητας που μου δάνεισε η κουμπάρα μου Γεωργία, η οποία είναι κομμώτρια, για να κάνω τα μαλλιά μου έτσι λίγο κυματιστά. Τα έλουσα εχθές και μια που είπα τα έλουσα εχθές, θα μπούμε στο βιντεάκι αυτό να σας δείξω γιατί εσείς μου το ζητήσατε. Σας είχα ρωτήσει και μου είπατε ναι, θέλουμε να δούμε τι χρησιμοποιείς στα μαλλιά σου. Τα μαλλιά μου έχουν αυτό το μήκος. Τα είχα κόψει όταν τελείωσε η περσινή σεζόν τον Οκτώβριο, τέλη Οκτωβρίου, και τα έκοψα ξανά μόνο πάρα πολύ λίγο τις άκρες κοντά στην πρωτοχρονιά, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, τώρα μέχρι να τα κόψω θα περάσει κανένα εξάμηνο. Γενικώς μπορείτε να μπείτε μέσα στο Hair Care Series και να δείτε τις συμβουλές μου πώς μπορείτε να σώσετε τα μαλλιά σας, το μήκος σας και να μην σας τρώνε το κεφάλι αν θέλετε να έχετε μήκος, εννοείται, στα μαλλιά σας, ό,τι θέλεις όνει και ντε κόψιμο. Το μαλλί μακραίνει από εδώ και όχι από εδώ, αυτό το πράγμα είναι πεθαμένο, απλά αν φροντίζουμε τις άκρες μας, αυτό το μήκος, ειδικά εξανθές που βλέπετε ότι μεγαλώνουν τα μαλλιά σας, βλέπετε τη ρίζα, το σκρόφωμα που βγαίνει έξω, αν δεν είστε φυσική ξανθιά βέβαια, ότι ό,τι κερδίζετε εδώ σε μήκος δεν φαίνεται εδώ πέρα, γιατί δεν περιποιείστε τις άκρες σας και εξανεμίζετε. Έτσι γίνεται σκόνη, εξανεμίζετε, τα μαλλιά μας χάνουν συνέχεια την φυσική τους υγρασία. Αλλά για να μην πολυλογώ, μπείτε στα Hair Care Series και πάρτε τα με τη σειρά. Πραγματικά θα ξυπνήσετε. Δεν είμαι κομμώτρια, δεν είμαι ειδική, δεν είμαι θεραπευτής, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι διαγνώστης. Απλά μου αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθώ επαγγελματίες και να διαβάζω πάρα πολύ τις έρευνες και ό,τι με ενδιαφέρει το ψάχνω εις βάθος, κάνω και τη δική μου έρευνα. Έβαλα λίγο αυτό το μπλουζάκι γιατί θα το φοράω και το απόγευμα που θα πάμε μια βολτίτσα για να κάνει λίγο contrast έτσι ώστε να βλέπατε το μήκος που έχω εγώ στα μαλλιά μου, έτσι. Και γενικώς έχω μακρύ πρόσωπο και ένα λάθος που πήρα χαμπάρι και μου το είπε κομμωτής αυτό το πράγμα και έχει δίκιο, είναι ότι πολύ πιο παλιά μου είπε κομμώτρια, α, εσύ πρέπει να κάνεις εδώ μυτούλες, και όμως στο δικό μου πρόσωπο είναι καλύτερα να έχω ένα μήκος. Είμαι από τις γυναίκες που θα έχω μακριά μαλλιά, δεν πάει να χτυπιέστε, είμαι 45 χρονών και δεν πρόκειται ποτέ να με δεις με κοντά μαλλιά λάχανο για να φαίνομαι πιο νέα. Όχι, θέλω μακριά τα μαλλιά μου. Εντάξει, περιορέξεως κολοκυθόπιτα οι υπόλοιποι. Λοιπόν, όχι, συγγνώμη, κάνω το θόρυβο. Και πάμε να δούμε τι προϊόντα χρησιμοποιώ εγώ στα μαλλιά μου. Για να βάλω αυτό λίγο στην άκρη, γιατί με ρωτήσατε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα σετάκια προϊόντων που έχω και θα ξεκινήσω πρώτα από πράγματα που χρησιμοποιώ και στη μικρή, πέρα από το κλασικό Johnson, που τις πλένω τα μαλλιά, δεν λούζω ούτε το παιδί κάθε μέρα, για να μην πολυλογώ τα ξαναλέω να μπείτε στο Hair Care Series. Λοιπόν, είναι σαμπουάν και conditioner της Maui, είναι τα Lightweight Hydration Hibiscus Water, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία, η κρέμα είναι πολύ, το conditioner είναι πολύ ωραία, είναι παχύρευστο, θες πάρα πολύ λίγο. Το ίδιο και με το σαμπουάν και δεν βαραίνει το μαλλί. Λέει για όλους τους τύπους μαλλιών και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μυρίζει καρπούζι, νερό υβίσκου και passion fruit και αλόι.
μέσα, τρελαίνομαι γι' αυτό εδώ. Δεν λούζομαι κάθε μέρα, λούζομαι περίπου κάθε 4 μέρες. Και δεν είναι όλες, ας πούμε, με αυτό, θα δείτε. Άλλες είναι η μέρα που θα βάλω λάδια στα μαλλιά μου, άλλες είναι οι μέρες θεραπείας και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι αυτά, θα τα βρείτε στο iHerb. Εγώ με αυτή τη σειρά είμαι πολύ ευχαριστημένη, γιατί τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ και στην μικρή, ειδικά το conditioner που δεν θες πάρα πολύ. Αν επενδύσεις σωστά σε καλά πράγματα, δηλαδή αυτό, κοιτάξτε εδώ, χαραμίσω λίγο, πάρα πολύ ωραίο conditioner, πάρα πολύ ωραίο, καθόλου ελαφρύ, και άμα μάθεις να το κάνεις σωστά, όπως δείχνω στο Kärcher Series, να το απλώνεις στα χέρια σου και να κάνεις squeeze and condition, έλα να μου πεις. Ήδη έχω σπικάκια που μου στέλνουν μηνύματα, έσωσε στα μαλλιά μας, ευχαριστώ, υποφέραμε κτλ. Και ξαναλέω ότι δεν είμαι επαγγελματίας. Στο επόμενο σετάκι που θα περάσω έχει 3, επίσης το χρησιμοποιώ και στη μικρή, γιατί η μικρή έχει πιο ξηρό μαλλί από το δικό μου και πάρα πολύ μαλλί και πολύ μακρύ μαλλί. Πολύ πιο μακρύ από το δικό μου, φτάνει στη μέση της μικρής. Και μιλάω για την εταιρεία Matrix, η οποία είναι πολύ πολύ καινοτόμα. Βασίζεται στο έλαιο αβοκάντο, λοιπόν, και θα το λατρέψετε. Για το σαμπουάν δεν μπορώ να πω ότι εσείς που έχετε ουράνιο τόξο τα μαλλιά σας ή κάτι με χρώμα, ότι σας, το σαμπουάν αυτό θα σας κάνει, γιατί δεν είναι, δεν κλειδώνει το χρώμα, να μην σας φύγει το χρώμα αν έχετε πολύ χρώμα μαλλιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, έλαιο αβοκάντο και υαλουρονικό, nourishing συστατικά μέσα, conditioner και σαμπουάν, και επίσης έχει και ένα λαδάκι το οποίο δεν το έχω γιατί είμαι καλυμμένη με τα λαδάκια που έχω. Το star, ας πούμε, ο ήρωας αυτής της σειράς είναι αυτή εδώ η μάσκα, η οποία είναι με το, είναι τεράστια και είναι με την αντλία και κάνει τα μαλλιά τόσο απαλά, δηλαδή όταν ξεμπερδεύω τις μικρές τα μαλλιά, γιατί ξέρετε τώρα τα παιδάκια τρέχουνε, κάνουνε, δείχνουνε, δεν είναι μεγάλες να προσέχουνε, μην μπλέξει πολύ το μαλλί τους και τα λοιπά. Οπότε αυτό εδώ πέρα άνετα το χρησιμοποιώ στο παιδί, άνετα. Το ότι λέει πάνω κάτι ότι είναι παιδικό, δεν μιλάω για μωρό, η δικιά μου είναι 8 χρονών. Ότι είναι παιδικό για να το πληρώσεις κάτι παραπάνω, δεν έχει νόημα. Σημασία έχει ο τύπος των μαλλιών του καθένα μας. Λοιπόν, οπότε, αυτά εδώ χρησιμοποιώ. Και ξαναλέω ότι εγώ λούζομαι κάθε περίπου 4 μέρες. Και πάει και αυτό. Το επόμενο σετάκι είναι ότι εγώ πλέον το έχω παλέψει, γιατί πλέον κάνω σωστά, πάρα πολύ σωστά πράγματα. Όταν δεν θέλω να βάλω θεραπεία και είναι μέρα λουσίματος, αλλά δεν είναι μέρα θεραπείας για τα μαλλιά μου, γιατί για όσους δεν με ξέρετε, εμένα μου τα κατέστρεψε η κομμώτρια με περμανάν τα μαλλιά μου, γιατί μου λένε δεν είσαι κομμώτρια, δεν είσαι κομμώτρια, εγώ θα σας πω ότι δεν είναι όλες καλές στη δουλειά τους, ότι δεν δίνουν σημασία στην υγεία της τρίχας, δεν δίνουν σημασία στο hair porosity, που εσύ ίσως να έχεις διαφορετικό από κάποιον άλλον, και στην πληθώρα τους αρέσει πάρα πολύ το ψαλίδι. Είναι σαν να δίνεις ένα παιδάκι ένα καμβά λευκό και πολλά χρώματα και να του πεις δημιούργησε. Λοιπόν, οπότε πρέπει να διαλέγουμε τους επαγγελματίες μας με πάρα πολλά πράγματα σαν κριτήρια στο μυαλό μας. Λοιπόν, Redken. Έτσι, η Redken είναι πάρα πολύ καλή επαγγελματική εταιρεία για τη δική μου λεπτή τρίχα και το δικό μου λιπαρό τριχωτό της κεφαλής όταν αρχίσει και κρίνει η έλαια κτλ. Είναι αυτό εδώ, μου δίνει όγκο στα μαλλιά, μυρίζει υπέροχα, αλλά άσχετα από το μυρίζει υπέροχα, έχει μέσα Bodyfying Complex, το λέει και εδώ το συστατικό. Δηλαδή και βοηθάει τα μαλλιά σου και να καθαρίσουν και να φουντώσουν λίγο, γιατί εμένα μου αρέσει να υπάρχει κάποιος όγκος στο μαλλί, και δεν βαραίνει. Είναι το volume injection, το σαμπού και το conditioner. Περισσότερες λεπτομέρειες έχω μέσα στο Kärcher Series. Πάει και αυτό από σαμπουάν και τέτοια. Σας είπα, το καλοκαίρι που πέρασε έκανα επένδυση στα μαλλιά, έκανα τα βιντεάκια κτλ. Και έχω από τότε να ψωνίσω σαμπουάν και τέτοια πράγματα.
γιατί η ποσότητα που θα χρησιμοποιήσεις σωστών επαγγελματικών προϊόντων είναι η ελάχιστη. Εντάξει, άμα αγοράζεις από το σούπερ μάρκετ πράγματα, σε πληροφορώ ότι περισσότερο θα ξοδευτείς και κακό θα κάνεις τα μαλλιά σου, γιατί τα περισσότερα προϊόντα σούπερ μάρκετ έχουν κακές σιλικόνες μέσα. Προσοχή, δεν δαιμονοποιώ τις σιλικόνες, ξέρουμε όμως ποιες είναι οι φτηνιάρικες και τι είναι ποιοτικό κτλ. Συνεχίζω και θα σου δείξω το Pureology Strength Shampoo που είναι αυτά και conditioner. Αυτό είναι για να δυναμώσουν τα μαλλιά σου. Για τα ξανθά μου κορίτσια που κάνουν δεκαπάζ υπάρχει νομίζω και η Move σειρά αυτή. Πρέπει εδώ να έχεις στο μυαλό σου ότι όταν λούζεσαι με αυτό επίσης θα καθαρίσουν τα μαλλιά σου. Όταν όμως λούζεσαι δεν θα νιώσεις απαλά, γιατί το κόμπλεξ είναι τέτοιο, είναι με πρωτεΐνες, έχει ένα συμπλέγμα πρωτεϊνών εδώ μέσα που δυναμώνουν τα μαλλιά. Όσες είστε ευαίσθητες στις πρωτεΐνες, θέλει μεγάλη προσοχή και να μην ξεγελιέστε, να το πάρετε είδηση, γιατί πολλή πρωτεΐνη, αν έχετε ευαισθησία στην πρωτεΐνη, π.χ. την κερατίνη, μπορεί και να σας μαδάνε τα μαλλιά και να σας πάνε πιο εύκολα, οπότε λίγη προσοχή. Αυτό λοιπόν είναι ένα κόμπλεξ που δυναμώνει τα μαλλιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ επίσης όταν είναι μέρα λουσίματος και όταν νιώσω το μαλλί μου ότι είναι λίγο άτονο, ότι κάπου ξεφύγαμε, ότι δεν μ' αρέσει η υφή του και αυτά, λούζομαι με αυτό εδώ και συνήθως το προτιμώ σε μέρες που θα κάνω και θεραπεία. Όταν κάνω θεραπεία με μάσκα, ας πούμε, όπως είναι το Olaplex που θα δούμε σε λίγο. Οπότε, είναι αυτά εδώ τα δύο. Τα υπόλοιπα δύο σαμπουάν, για να συνεχίσω με σαμπουάν και να κλείσω εδώ με το θέμα σαμπουάν, είναι, γιατί είπαμε, το νερό έχει pH 7, το δικό μας το μαλλί έχει 4,5, οπότε όταν έρθει η ώρα να βγάλω υπολείμματα και τέτοια, να αφαιρεθούν τα κατάλοιπα από τα μαλλιά μου, από ζελέλα, καν και εγώ δεν χρησιμοποιώ τέτοια πράγματα, αλλά γενικώς λόγω της λιπαρότητας του τριχωτού μου κτλ. Προτιμώ σαμπουάν τα οποία να λειτουργούν σε χαμηλό pH, να έχουν μέσα αμυλόξιδο, να είναι τέτοια η σύνθεσή τους που να καθαρίσουν πάρα πολύ καλά και να είναι ισορροπημένο ή χαμηλότερο το pH από το νερό. Έτσι για να μην αντιδράει το μαλλί. Εξαιρετικά καθαριστικά σαμπουάν, δεν είναι για κάθε φορά που λούζεσαι τα καθαριστικά σαμπουάν, έτσι τα clarifying, είναι για μια στο τόσο. Εδώ βλέπουμε το K18, το Peptide Prep και εδώ της Y και τα δύο πολύ πολύ αγαπημένα. Η άλλη σειρά που έχω, στην οποία ήταν από τα πρώτα πράγματα που είχα αφιερώσει βίντεο, αυτά είναι καινούρια, δεν σας τα ανοίγω γιατί είναι τα καινούρια μου. Τα άλλα πάνε προς empties, εκτός από τον ορό που είναι λίγο δυσκολότερο ας πούμε να σου τελειώσει. Είναι η σειρά αυτή, εντάξει, είναι η σειρά αυτή όλη που ευτυχώς ξεστραβωθήκανε και τη φέρανε. Είναι το σαμπουάν, το conditioner, το bond repair, αυτός σαν μάσκα θα το χρησιμοποιείτε, ακούστε με. Η θεραπεία στην ουσία και ο ορός που τελειώνεις το λούσιμό σου με αυτό. Και αυτά να φανταστείτε ότι τα έχω ακόμα άγγιχτα. Γιατί χρησιμοποιώ τα προηγούμενα που πήρα, τα είχα βρει προσφορά στα My Market. Γενικώς περνάω αδιάφορη από τα ράφια του σούπερ μάρκετ στο διάδρομο των σαμπουάν, των κρεμών και αυτά. Μόνο αν βγουν αυτά σε προσφορά, που στην ουσία είναι το dupe του Acidic Bonding Concentrate της Redken. Σκέφτομαι να πάρω όχι το σαμπουάν αλλά και το conditioner αυτής εδώ της σειράς, γιατί μιλάμε για 14% κυτρικό οξύ που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι εξαιρετική θεραπεία για τα μαλλιά. Αλλά αν δεν θέλετε κάτι τέτοιο, είστε εδώ, αν σας είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε αυτό εδώ το προϊόν θεραπείας.
Συνεχίζω λοιπόν με προϊόντα θεραπείας. Το K18 μου τελείωσε. Έχω μιλήσει για τα προϊόντα Bond σε χωριστό βίντεο. Το K18 μου έχει τελειώσει. Θέλω όταν μόλις πιάσω δουλειά και τα λοιπά να έχουμε λίγο χρήμα παραπάνω. Οπωσδήποτε θα το ξαναπάρω. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το Olaplex νούμερο 3 και το έχω χρησιμοποιήσει, φτάνει εδώ, οπότε και εδώ θα χρειαστούμε καινούριο. Έχω ξεχωριστό βίντεο για την Olaplex, τι χρειάζεσαι και τι δεν χρειάζεσαι. Αυτό δεν θα φύγει ποτέ όμως από τα πράγματα που εγώ έχω για τα μαλλιά μου. Όπως δεν θα φύγει και αυτό εδώ που είναι το Living Proof. Της Living Proof, το Triple Bond Complex που είναι αυτό εδώ πέρα, θες πάρα πολύ λίγο εδώ απλά πας, λούζεσαι, μόνο λούζεσαι, δεν βάζεις ούτε conditioner ούτε τίποτα και μετά έρχεσαι γιατί ξυπνάει εισαγωγικά, ενεργοποιείται με τη θερμότητα, έρχεσαι αφού στεγνώσεις τα μαλλιά σου όταν γίνουν ενωπά και θα βάλεις στα μαλάκια σου και μετά θα τα ισιώσεις, θα τα κάνεις πιστολάκι. Και το πιο ωραίο ίσιωμα που έχω κάνει στη ζωή μου είναι με αυτό εδώ το πραγματάκι, γιατί λειτουργεί και σαν θερμοπροστασία και σαν να ξαναδέσει το μαλλί όπως πρέπει, να ξανακλείσουμε τα λέπια κτλ. Είναι τρελό προϊόν, τρελή τεχνολογία. Εδώ βέβαια κάτι δεν αποκαλύπτουν όταν διάβαζα και όταν έψαχνα για το complex όλο αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, συνεχίζω με Olaplex. Όχι, δεν θα συνεχίσω με Olaplex, θα συνεχίσω με ό,τι βλέπω μπροστά μου που πήγε στην άκρη. Αυτό όταν με ρωτάτε, υδρώνω, πάω στο γυμναστήριο, κάνω δείχνω, αλλά δεν θέλω να λούζομαι κάθε μέρα και νιώθω ότι βρωμάω, ότι ίδρωσα. Το ότι θα υδρώσουμε δεν σημαίνει ότι τα μαλλιά μας θα εκρίνουν σόνικ εντε λιπαρότητα, θα στεγνώσουν κάποια στιγμή, αλλά αν θέλεις, πότισε με αυτό το τριχωτό της κεφαλής σου, είναι μυλόξιδο, αφαιρεί την περίσσια λιπαρότητα, αφαιρεί τα κατάλοιπα, αφήνει τα μαλλιά σου σαλουσμένα, έχει μέσα και έλαια που κάνουν πάρα πολύ καλό στα μαλλιά, μην φοβάστε τη λέξη έλαιο, και δεν χρειάζεται να βάλεις ας πούμε σαπούνια στα μαλλιά σου, να λουστείς με σαμπουάν κτλ. Εγώ όταν δεν θέλω, τα θέλω να παρατείνω την μέρα λουσίματος και να πάω και πέμπτη μέρα για παράδειγμα, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ, είναι της Deep Hue και είναι το ACV Apple Cider Vinegar Hair Rinse. Εντάξει, έχει βγάλει άλλο ένα, δεν είδα ποια είναι η διαφορά, αλλά έχει βγάλει άλλο ένα η Deep Hue προϊόν. Πάει και αυτό και θα συνεχίσω με μάσκα θεραπεία, είναι από το Yes Style, είναι η Serre 100. Επίσης έχω χωριστό βίντεο γι' αυτό, μια εξαιρετική μάσκα, αφήνει τα μαλλιά πάρα πολύ ωραία. Μια φορά την εβδομάδα περίπου θα κάνω deep conditioning με τη μάσκα της επιλογής μου, γιατί δεν έχω μόνο αυτή, τώρα θα δούμε και τις άλλες. Είναι μια εξαιρετική μάσκα για τα πράγματα που κάνει, θα έπρεπε να είναι και πιο ακριβή για μένα. Απλά είναι μικρή, δεν θες πολύ αναλόγως και πόσο μαλλί έχεις. Αλλά εγώ έχει άλλη μία που δείχνει άλλο πράγμα, που είναι πιο μακριά τα μαλλιά της, εμείς θέλουμε αυτήν. Αυτήν εδώ, έτσι. Είναι της Ελίζα Βέκα και είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Πάει και αυτό και συνεχίζω με μάσκες για όταν κάνω deep conditioning τα μαλλιά μου, γιατί ξαναλέω, ο όρος ενυδάτωση πολλές φορές είναι λάθος, γιατί πάει το μυαλό μας στο νερό και το νερό καταστρέφει τα μαλλιά. Το νερό καταστρέφει τα μαλλιά περισσότερο και από κάποια χημική επεξεργασία. Λοιπόν, και θα ξαναπώ να μπείτε στα hair care series να δείτε. Το νερό είναι γενικώς καταστροφή και πρέπει όσο μπορούμε να προστατεύσουμε τα μαλλιά μας από το να μπει νερό μέσα. Να καθαρίζουμε το τριχωτό της κεφαλής, αλλά η τρίχα, ο στρίχα, τα strands αντιδρούν αλλιώς. Λοιπόν, πρέπει να τα προστατεύουμε. Λοιπόν, έχω τη Σαμίκα εδώ πέρα, τη μασκούλα αυτή, η οποία είναι Bond Repair. Λοιπόν, και έχω και αυτήν εδώ που είναι της Μίλε με το Δεντρολίβανο και οι δύο βοηθάνε πάρα πολύ τα μαλλιά να επανέλθουν. Αυτό που κάνετε λάθος είναι ότι χρησιμοποιείτε τη μάσκα στο τέλος, ενώ η μάσκα είναι κάτι που θα χρησιμοποιηθεί πριν να βάλεις conditioner, όταν θες να κάνεις deep conditioning τα μαλλιά σου μια φορά την εβδομάδα, γιατί έχουν τέτοιο μοριακό βάρος έτσι ώστε να περάσουν μέσα στην τρίχα, να διαπεράσουν κάποια στρώματα και να μπουν μέσα στην τρίχα και να θρέψουν. Έτσι, για να μην λέω ενυδατώσουν, γιατί στην ουσία, όπως σας είπα, η λέξη ενυδάτωση είναι λάθος, απλά
δεν υπάρχει άλλη λέξη για να μπορούμε να πούμε πιο σωστά το conditioning, οπότε εγώ θα το πω θρέψη, nourishment, κάπως έτσι να το έχετε στο μυαλό σας. Εδώ πέρα της Μίλε, αυτό το πήρα μαζί με το λαδάκι του από το Beauty Bay, είχε μια προσφορά και την πρόλαβα. Αυτό ήρθε από το Look Fantastic, η Amika The Cure. Το λαδάκι είναι αυτό εδώ, το οποίο το περνάω στα μαλλιά μου, το βάζω μέσα σε εκείνα τα που πήρα από το Temu, τα πλαστικά που είναι σαν μπουκαλάκια και έχουν χτενάκι για να πηγαίνει ομοιόμορφα στις ρίζες των μαλλιών μου όταν κάνω θεραπεία με λάδι, είναι αυτό. Οπότε άμα πείτε στο Beauty Bay δεν πλήρωσα τελωνείο τίποτα, ήταν προσφορά αυτό μαζί με αυτό και τα πήρα, μυρίζουν υπέροχα, μυρίζουν δεντρολίβανο και μέντα, όλοι ξέρουμε πόσο καλό κάνει το δεντρολίβανο στα μαλλιά και στον τριχωτό της κεφαλής και δυναμώνει, οπότε γιατί όχι. Συνεχίζω με μάσκα, την είχα πάρει σε μια προσφορά τα Χριστούγεννα, είναι travel size. Αυτή η μάσκα λέει hydration πάνω, όταν νιώθω ότι ξηράνανε οι άκρες μου πάρα πολύ, ειδικά όταν κρατούσα ακόμα υπερμανά στα μαλλιά μου. Αυτή είναι μια μάσκα που θα τη βάλεις πριν, έτσι, στο δικό μου το μαλλί λειτουργεί πιο καλά πριν, έτσι ώστε να μου προστατέψει από το νερό και να μου το κάνει deep conditioning επίσης. Είναι η Moroccan Oil, τα κορίτσια με τα ξηρά μαλλιά και τα πολύ ταλαιπωρημένα μαλάκια, φύγετε από το σούπερ μάρκετ, πηγαίνετε στα Sephora ή σε επαγγελματικά site όπως είναι ο Αγγελόπουλος και διάφοροι άλλοι και βρείτε τέτοιες προσφορές, τα Moroccan Oil, ειδικά με το πορτοκαλί μου, θα σας σώσουν και η Bubble Bubble επίσης είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία. Στεναχωρήθηκα που μου τελείωσε το σπρέι μου της Bubble Bubble, το θερμοπροστατευτικό και το που ήταν και leave-in conditioner και θερμοπροστατευτικό. Ακριβή εταιρεία, αλλά αξίζει τα πάντα και η Bubble Bubble και η Moroccan Oil. Λοιπόν, θα συνεχίσω με λάδια αφού τελείωσα στη λέξη oil. Και μια που είπα για την Bubble Bubble, έχουμε αυτό εδώ, το οποίο το φοράω στην μικρή, μόλις σκουπίσω τα μαλάκια της με πετσέτα μικροϊνών και την αφήσω να λίγο να στεγνώσουν περίπου στο 70% ας πούμε φυσικά. Μετά της περνάω αυτό εδώ το λαδάκι, το οποίο είναι και θερμοπροστατευτικό και detackling και ό,τι θες, για μένα είναι λίγο βαρύ, το χρησιμοποιώ μόνο στις άκρες μου πολλές φορές. Πιο πάνω είναι λίγο βαρύ και μου ταλαδώνει, οπότε δεν το χρησιμοποιώ έτσι όπως το Olaplex 7, γιατί το Olaplex 7 δεν το νιώθεις στα μαλλιά σου, εμένα μου κάνει πιο πολύ το Olaplex 7, δεν είναι κάτι που θα ξαναπάρω αν δεν το θεωρήσω απαραίτητο, αλλά στη μικρή μου αρέσει πάρα πολύ γιατί της προστατεύει τα μαλλιά, τη θερμότητα με το πιστολάκι, γιατί συνήθως την κάνω μπάνιο βράδυ και επειδή έχει πολύ πολύ μακριά μαλλιά δεν αφήνω το παιδί ποτέ να κοιμηθεί με βρεγμένα μαλλιά, ούτε τον εαυτό μου, και της βάζω αυτό το λαδάκι που βοηθάει πάρα πολύ να μείνουν απαλά τα μαλάκια, να στεγνώσει το μαλλί της όπως πρέπει και να μην καεί κιόλας. Πάει και αυτό. Σας έχω ξεχωριστό βίντεο, το όταν χρησιμοποιώ λάδια στα μήκη μου, στο μήκος των μαλλιών μου βάζω έλαιο καρύδας, που είναι αυτό εδώ το Coconut Miracle Oil, έχω ξεχωριστό βίντεο, οπότε πάτε να το δείτε. Και το τελευταίο μου, τα δύο τελευταία μάλλον λαδάκια, είναι το Olaplex 7, με έχετε δει να το χρησιμοποιώ πάρα πολλές φορές στα βίντεο, στις άκρες των μαλλιών μου, πάρα πολλές φορές, σχεδόν καθημερινά, μετά το βούρτσισμα των μαλλιών μου, περνάω λαδάκι τα μαλλιά μου και μετά βγαίνω έξω. Ας πούμε, να το πω όπως βάζω τα αντιλιακό μου πριν βγω έξω, στα μαλλιά μου το τελευταίο πράγμα που μπαίνει πριν βγω έξω είναι Olaplex 7. Και το άλλο, αν δεν βάλω λάδι καρύδας, όταν είναι μέρα ελαίων, θα βάλω αυτό εδώ το λαδάκι, το Moroccan Oil, έτσι. Και το χρησιμοποιώ και το καλοκαίρι, είχα ένα πιο μικρό μπουκαλάκι, που προστατεύει τα μαλλιά από να μην μπει μέσα το αλάτι της θάλασσας κτλ. Μεγάλη προσοχή στη θάλασσα σε λίγο που έρχεται το καλοκαιράκι. Οπότε αν δεν βάλω coconut oil θα βάλω αυτό εδώ το Moroccan Oil. Ήταν μαζί με τη μάσκα προσφορά σε ένα σετάκι τότε γιορτινό από αυτά τα σετάκια που βγάζουν.
Ένα ξηρό σαμπουάν της Living Proof είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι από τα καλύτερα ξηρά σαμπουάν, αν και πάλι αν θέλω να πάρω παραπέρα την ημέρα λουσίματος. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο, είναι travel size. Δεν μου χρειάζεται κάτι παραπάνω γιατί δεν το χρησιμοποιώ συχνά, αλλά είναι για εξαιρετικές περιπτώσεις όταν θέλω να παρατείνω την μέρα λουσίματος. Και εγώ, για να μην μπει υγρασία στα μαλλιά μου, φοράω σκουφάκι του μπάνιου και κάνω το μπάνιο μου κανονικά, χωρίς να τρέξω τα μαλλιά μου αν είναι λουσμένα από την προηγούμενη μέρα, για παράδειγμα. Συνεχίζω με θερμοπροστατευτικά και είναι της Redken, η αγαπημένη Redken. Εγώ έχω το Low Hold, είναι το 11, το Iron Shape. Στους 230 βαθμούς Κελσίου Heat Protection, Spray Low Hold. Θα πάρω και το 22 κάποια στιγμή, για την ώρα έχω το 11 γιατί δεν έβρισκα το 22, είναι από τα καλύτερα θερμοπροστατευτικά που υπάρχουν, αλλά αν βρέχει και έχεις ένα ίσιωμα και το μαλλί σου φριζάρει πάρα πολύ γρήγορα και αυτά, ή αν ξέρεις ότι θα είσαι κάπου με υγρασία, αυτό εδώ πέρα έχει μία τεχνολογία που σου είναι της WOW και σου αδιαβροχοποιεί τα μαλλιά. Είναι το κάτι άλλο αυτό εδώ το πράγμα. Ήταν limited edition το μπουκαλάκι, γι' αυτό βλέπετε αυτό το υπέροχο χρωματάκι. Συνήθως είναι ασημένια, έτυχε να πάρω το limited edition. Η φόρμουλα δεν αλλάζει, το κουτί αλλάξανε, βάλανε ένα χρωματάκι απ' έξω έτσι για να πιάνει το μάτι. Και είναι τα δύο θερμοπροστατευτικά μου και το άλλο της Bubble που τελείωσε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Το σαλικυλικό, άμα θέλω να κάνω μια ελαφριά απολέπιση στο τριχωτό της κεφαλής μου, είναι της The Inkylist. Και εσείς άμα έχετε flakes ή πιτηρίδα ή κάτι τέτοιο, αν κατανοήσετε αν είναι ξηροδερμία ή αν είναι πιτηρίδα, γιατί η πιτηρίδα είναι αμύκητας και θέλει κάτι άλλο, αλλά αυτό πάντα βοηθάει το σαλικυλικό για να κάνει μια ελαφριά απολέπιση. Έχει και το στόμιο εδώ που μπορείς να σε βοηθήσει να το περάσεις στις ρίζες σου, να το αφήσεις όταν κάνεις, ας πούμε, τη θεραπεία με τα έλαιά σου, όταν φροντίζεις τα μαλλιά σου με έλαια, να έχεις το τριχωτό της κεφαλής σαλικυλικό και το τριχωτό της κεφαλής σου θα σε ευχαριστεί. Το άλλο προϊόν που έχω και νομίζω είναι το τελευταίο, ναι, είναι το τελευταίο, είναι το Miracle, το Wonder Water, και λέω Miracle, το Wonder Water της L'Oréal. Το πορτοκαλί, υπάρχει και μοβ για τα βαμμένα μαλλιά, το οποίο έχει μια τεχνολογία η οποία κλειδώνει το χρώμα. Έχω χωριστό βίντεο πώς να χρησιμοποιείτε, γιατί οι περισσότερες το χρησιμοποιείτε λάθος, και πώς λειτουργεί, γιατί δεν ξέρατε πώς λειτουργούν τα Wonder Water, οπότε εδώ πέρα είμαστε. Αυτό είναι, και έχω άλλο ένα καινούριο μέσα, δεν μου λείπουν αυτά τα πράγματα, δεν μου λείπουν, τα έχω καβάτζα. Λοιπόν, και αυτά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα πράγματα που έχω είναι οι wet brush βούρτσες μου που με βοηθάνε να μην σπάνε τα μαλλιά. Όλα για την υγεία της τρίχας μου, γιατί είναι ευαίσθητη, είναι λεπτή και βοήθησα πάρα πολύ τον εαυτό μου με όλα αυτά, και σας ξαναλέω ότι περνάω από το ράφι του σούπερ μάρκετ αδιάφορη. Θα πάρω μόνο αυτό αν το βρω σε προσφορά και θα πάρω και αυτήν εδώ τη σειρά. Έχω άλλα δύο πραγματάκια που θέλω, αλλά πρέπει να τα φέρω μέσω eBay και τώρα δεν είναι η ώρα, γιατί ήδη αυτά είναι αρκετά. Οπότε αυτά είναι, παιδιά, όλα τα πράγματα που εγώ έχω για να φροντίσω τα μαλλιά μου. Δεν χρησιμοποιώ συχνά θερμότητα, κάνω τις θεραπείες μου όπως πρέπει. Αν κάτι λείπει από εδώ είναι, όπως είπαμε, το K18, το οποίο θα ξαναγοράσω, γιατί είναι κάτι που δεν πρέπει να λείπει, είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, και το Olaplex 3 αυτά, και το λαδάκι το Olaplex 7, αυτά σίγουρα ποτέ δεν θα φύγουν από τη ρουτίνα. Τώρα θα μου πεις τι θα διάλεγες, ας πούμε, από τα σαμπουάν, αν δεν είχες κάνει όλη αυτή τη συλλογή. Από τα σαμπουάν θα διάλεγα σίγουρα την Pureology, το Strengthen, θα διάλεγα οπωσδήποτε αυτά, τα Acidic Pond Repair δεν θα λείπανε επίσης, αυτά εδώ. Θα κρατούσα τη σειρά με το αβοκάντο για τη μικρή της Matrix, γιατί πραγματικά είναι συμφέρει πάρα πολύ όταν έχεις και παιδάκια με μακριά μαλλιά, οπότε θα κρατούσα αυτά. Τι να σας πω, όλα μου αρέσουνε, και ένα από τα καθαριστικά, αναλόγως. Είτε ήταν της Y, είτε ήταν το K18, δηλαδή έτσι με χαμηλό pH, ένα τέτοιο.
ένα σαμπουάν clarifying. Και σίγουρα αυτό δεν θα λείψει ποτέ, και αυτό είναι κάτι που τελειώνει και θα ξανααγοραστεί. Λοιπόν, αυτά ήταν όλα μου τα προϊόντα για τα μαλλιά. Να είστε πάρα πολύ καλά που αφιερώσατε το χρόνο σας να παρακολουθείτε εδώ τη συλλογή μου για τρίχες γενικώς. Σας ευχαριστώ και να μην ξεχνάτε να εξωτερικεύετε τη λάμψη που κρύβετε μέσα σας και εσείς και τα μαλλιά σας και να φοράτε το αντιλιακό σας και οπωσδήποτε να φοράτε και το θερμοπροστατευτικό σας, παιδιά. Περιμένω τα σχόλιά σας, την εγγραφούλα στο κανάλι, τα like σας και μέχρι το επόμενο βίντεο, απλά να περνάς καλά και να μην λούζεσαι συχνά. Φιλιά πολλά! Μουά! Γεια! Yeah!